Παράταση έως τις 16 Οκτωβρίου για την υπαγωγή της ιδιωτικής εκπαίδευσης των ΦΠΑ 23% δόθηκε από την Υπηρεσιακή Πρωθυπουργό Βασιλική Θάνου, προκειμένου το Υπουργείο Οικονομικών να προνοήσει σχετικά, σύμφωνα πάντοτε και με τις σχετικές κατευθύνσεις που έχουν δοθεί. Ειδικότερα, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνα Σαββαίδου υπέγραψε εγκύκλιο με την οποία η ημερομηνία της 8η Σεπτεμβρίου, που αφορά στον χρόνο δήλωσης μεταβολών των επιχειρήσεων που παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες, μετατίθεται στις 16 Οκτωβρίου. Από την πλευρά όμως των εκπαιδευτικών και γενικότερα των κέντρων ξένων γλωσσών, αυτού που τουλάχιστον επισημάνθηκε είναι πως δεν ξέρουν πως να ερμηνεύσουν αυτήν την παράταση του χρόνου και αυτό δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και για τα ξένα κέντρων γλωσσών αλλά και για τον χώρο των φροντιστηρίων γενικότερα της μέσης εκπαίδευσης. Θεωρούμε ότι είναι ένας εμπαιγμός αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή, διότι ούτε και εμείς γνωρίζουμε αν είμαστε σε καθεστώς ΦΠΑ ή όχι. Ήμασταν υποχρεωμένοι από τη στιγμή που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του ενός άρθρου στις 20 Ιουλίου, μας δώσανε μία παράταση μέχρι τις 30 Ιουλίου να ενταχθούμε σε καθεστώς ΦΠΑ. Και φυσικά και ενταχθήκαμε, διότι διαφορετικά θα πληρώναμε πρόστιμο. Αυτή τη στιγμή μας είπαν ότι έχει πάρει παράταση μέχρι τις 16 Οκτωβρίου, συγγνώμη, η προθεσμία για να ενταχθούμε σε καθεστώς ΦΠΑ. Και ρωτάμε εμείς οι υπόλοιποι, εμείς που έχουμε ήδη ενταχθεί από τις 30 Ιουλίου και εφόσον έχει ψηφιστεί ο νόμος για το ΦΠΑ, είμαστε σε καθεστώς ΦΠΑ ή δεν είμαστε? Αυτό και όσους λογιστές και να έχουμε ρωτήσει και όσους δημοσιογράφους και να έχουμε ρωτήσει και σε κρατικά κανάλια και σε εθνική εμβέλεια, συγγνώμη, κανάλια, δεν μπόρεσε να απαντηθεί ακόμα. Όλοι λένε ότι όχι θα το απαγώσει, όχι θα καταργηθεί, αλλά δεν έχουμε δει τίποτα γραμμένο. Έχουν βγει μόνο κάποιες εγκύκλοι, οι οποίες κιόλας είναι για παράταση, που σημαίνει ότι κάποια ιδιωτικά σχολεία, τα οποία δεν πρόλαβαν να ενταχθούν μέχρι τις 30 Αυγούστου, που έλεγε η δική τους προθεσμία, έχουν δικαίωμα να ενταχθούν στις 16, μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Και ρωτάμε λοιπόν εμείς, τα σχολεία που έχουν ήδη ενταχθεί, τα φροντιστήρια που έχουν ήδη ενταχθεί, τα κέντρα ξένων γλωσσών που έχουν ήδη ενταχθεί, θα αποδίδουν ΦΠΑ, θα κόβουμε αποδείξεις με ΦΠΑ ή όχι? Γιατί έτσι πάλι δημιουργούνται τρεις ταχύτητες. Αυτά που έχουν απαλλαγή, αυτά που έχουν ενταχθεί και αυτά που δεν έχουν ενταχθεί ακόμα. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέατρο παραλόγου για μας. Πραγματικά δεν είμαστε παιδική χαρά. Μπορεί να, το αντικείμενό μας να είναι τα παιδιά, αλλά είμαστε επιχειρήσεις, είμαστε επαγγελματίες. Και θα πρέπει να μας δουν και ως επαγγελματίες. Δεν νομίζω να έχει γίνει σε κανέναν άλλον κλάδο αυτό. Να είναι τη μια μέρα με καθεστώς ΦΠΑ, 23%, την άλλη μέρα όχι. Τη μια μέρα ναι, την άλλη μέρα όχι. Θα κάνουμε λοιπόν υπομονή και εμείς, θέλουμε και οι γονείς να κάνουμε υπομονή. Έχουμε διαβεβαιώσεις από όλα τα κόμματα ότι εάν βγουν δεν θα το επιβάλλουν. Βέβαια τις κουλοτούμπες τις γνωρίζουμε όλοι και εγώ το λέω ευθέως και δεν πρόκειται να υποκριθώ και δεν θα ήθελα να υποκριθούν όμως και αυτοί από την πλευρά τους όταν θα βγουν να μας πούν ότι το είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν η ίδια η Κομισιόν ζήτησε εξηγήσεις για την επιβολή ΦΠΑ στην ιδιωτική παιδεία όταν η δημόσια παιδεία δεν έχει ΦΠΑ. Γιατί πρέπει να ξέρετε στο εξωτερικό αυτά δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα. Δηλαδή αντιμετωπίζουν την ιδιωτική παιδεία ακριβώς όπως και τη δημόσια και δεν μπορεί η δημόσια να ανταγωνίζεται της ιδιωτικής ούτε και η ιδιωτική της δημόσιας. Υπάρχουν κάποιες ισορροπίες ανάμεσα στις δύο, ας πούμε, στα δύο καθεστώτα στην παιδεία. Γι' αυτό το λόγο και θα περιμένουμε να δούμε. Με υπομονή όλοι. Θα ήθελα όμως να παροτρύνω τους γονείς. Παρ' όλα αυτά, το έχω ξαναπεί, εμείς σαν κέντρα ξένων γλωσσών θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν και αν επιβληθεί το ΦΠΑ, να απορροφήσουμε όσο περισσότερο γίνεται ο καθένας μας από την πλευρά του. Και από εκεί και πέρα, κάποιο φυσικά ποσοστό του ΦΠΑ θα πρέπει να το πληρώσει και ο πελάτης. Δυστυχώς. Αν και δεν θα το θέλαμε. Μπορούμε να απορροφήσουμε λοιπόν ένα ποσοστό της τάξης 8-10% από το δικό μας το κέρδος εις βάρος των δικών μας επιχειρήσεων, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να απορροφήσουμε όλο το ποσοστό. Θα πρέπει να αποδοθεί κάποιο ποσοστό και από τους πελάτες μας. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δυσκολία, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να μειώσουμε πιο κάτω τις τιμές μας. Είμαστε πιο κάτω, δεν γίνεται. Ας το πω γιατί έχει και μεγάλη, και ίσως να το γνωρίζετε αυτό, κάποιοι που έχετε συγγενείς και σε άλλες πόλεις. Η σύγκριση των τιμών των κέντρων ξένων γλωσσών στη Δράμα με τις άλλες πόλεις της Ελλάδας είναι τεράστια. Είμαστε γύρω στο 30% πιο κάτω από τις άλλες πόλεις στην Ελλάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, για μας είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και δεν μπορούμε να καταλάβουμε και τι μπορούμε από τα έξοδά μας να κόψουμε. Έχουμε συνηθίσει να έχουμε και μια ποιότητα δουλειάς, την οποία δεν θέλουμε εκπτώσεις στην ποιότητά μας. Το λέω και δεν νομίζω ότι θα το κάνει κανένας. Νομίζω ότι όσοι δεν μπορούν, επιλέγουν να κλείσουν.
Και πρέπει να πω ότι έχουν ήδη κλείσει 5 επιχειρήσεις μέσα στον Αύγουστο. Δεν ξέρω τι θα γίνει μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, ειλικρινά σας μιλάω. Πάντως η απόφασή μας είναι αυτή. Εάν δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με την ποιότητα που θέλουμε, δεν θα την κάνουμε.